Καλησπέρα κύριε Σκουλά. Καλησπέρα κύριε Χριστοθάκη. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να συζητήσουμε για μια σειρά από κέρια ζητήματα που αφορούν και την περιφέρεια Κρήτης αλλά και την πολιτική, όντας και εσείς ένα ενεργό πολιτικό στέλεχος. Θα ήθελα να περάσουμε κατευθείαν στις ερωτήσεις. Εγώ σας ευχαριστώ καταρχήν πλεονασματικά για την πρόσκληση την οποία μου απευθύνατε να έχουμε αυτή τη συζήτηση και σας ευχαριστώ επίσης για την επανειλημμένη φιλοξενία στην οποία την χάνουν τα γραπτά μου στα κανάλια και στα μέσα σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χρέος μας και καθήκον μας. Λοιπόν, θα περάσω κατευθείαν στις ερωτήσεις. Όντας αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων, δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω τη συζήτηση από τα τελευταία τραγικά που βιώνουμε ως χώρα μετά την τραγωδία των Τεμπών. Φαντάζομαι ότι εσείς έχοντας ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο έχετε και μια άλλη οπτική για την ασφάλεια κάθε έργου αλλά και μια άλλη άποψη για τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Κύριε Χριστοτάκη, αυτό το οποίο προεχόντως αντιλήφθηκα από τη στιγμή που μου ανέθεσε ο πολιτικός μου προϊστάμενος ο Σταύρος Αρναουτάκης σε αυτή την ευθύνη, σε αυτή την αντιπεριφέρεια, είναι ότι η οδική ασφάλεια είναι συσχετισμένη με την ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συμπολιτών, των χρηστών της κάθε οδού και κατά δεύτερο λόγο με την οικονομική ανάπτυξη. Υπό αυτή την έννοια, επειδή και οι πόροι είναι περιορισμένοι και συγκεκριμένοι και οι σχεδιασμοί προϋπήρχαν της αρμοδιότητάς μου, συντονιζόμαστε με όλο το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, προκειμένου να φέρουμε άρτιο αποτέλεσμα σε σύντομο χρόνο και με σύνομο τρόπο. Μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, το οποίο συνταράσσει την χώρα, ήρθε άλλη μία υπογράμμιση της ίδιας ευθύνης, την οποία οφείλουμε πάντα να έχουμε, και άλλη μία επίγνωση του κινδύνου τον οποίον έχουμε ανά πάσα στιγμή από μία πτώση δένδρου, από ένα εκτροχιασμό των εργασιών, οι οποίες διεξάγονται, από μία αυλεψία, διότι όλα υπάρχουν, αλλά όταν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και όταν έχουν γίνει από την πλευρά της υπηρεσίας, της περιφέρειας, της διοίκησης γενικότερα, αυτά τα οποία οφείλει να πράξει, τότε και η απόδοση ευθυνών και η δικαιολόγηση πολιτών και πολιτικών μπαίνει σε άλλο επίπεδο συζήτησης. Εμείς κύριε Χριστοτάκη εκτελούμε ένα σχεδιασμό στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ο οποίος αφορά τα πιο επικίνδυνα σημεία, τα λεγόμενα μειωμένης οδικής ασφάλειας σημεία σε όλη την Κρήτη, ένα έργο προϋπολογισμού 34 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποκαθιστά στο επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης περί τα 400 σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας με επεμβάσεις, τις οποίες εκτελεί η υπηρεσία μας. Εκτελούμε ένα άλλο έργο 16,5 εκατομμυρίων που αφορά όλο το ΒΟΑΚ και έχουμε κάνει ήδη τμήματα όπως από την Παπαναστασίου μέχρι τη Γιώφυρο και τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε από τη Γιώφυρο, ήδη εργαζόμαστε εκεί πέρα, από τη Γιώφυρο μέχρι τα Ελληνοπεράματα. Αυτές τις μέρες φτιάχνουμε τον κόμβο της Γιώφυρου από το βόρειο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ρέθυμνο και θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες και το άλλο κομμάτι. Και έχουμε με αυτόν τον τρόπο διασφαλίσει μία ποιότητα κυκλοφορίας στο πιο σύνθετο κομμάτι πυκνής όδευσης του ΒΟΑΚ. Γιατί εμείς εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε σιδηρόδρομο, έχουμε όμως οδικό δίκτυο. Βέβαια, για το οποίο νομίζω δεν πρέπει να είμαστε και πολύ υπερήφανοι. Κοιτάξτε, η χρήση της οδού, είναι τεταμένη, έντονη, ο χρόνος επέμβασης είναι βαθύς στο παρελθόν, δεκαετία και πλέον,
Και έχουμε σε αρκετά σημεία ένα οδόστρωμα το οποίο δεν μπορούμε να ανεχθούμε πια. Αυτά λοιπόν τα σημεία τεταμένων φθορών τα έχουμε εντοπίσει και επεμβαίνουμε αποκαταστατικά με νέα άσφαλτο, με νέα αντιολισθηρή άσφαλτο μέχρι στιγμής. Το ίδιο κάνουμε σε αυτή τη φάση και από τη Σκαλέτα μέχρι τον κόμβο Αμαρίου. Το ίδιο κάνουμε στην Γιώφυρο, το ίδιο κάναμε πριν από μερικές εβδομάδες στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου, το ίδιο κάναμε στον κόμβο του Φόδελε, το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και μέχρι τα ελληνοπεράματα τους επόμενες εβδομάδες και μήνες. Μιας και μιλάμε για τα έργα τα οποία εκτελείτε, θα ήθελα να μας πείτε και κάποια άλλα έργα που πιθανώς έχετε στο πλάνο ή στο άμεσο μέλλον να εκτελέσετε, ίσως και σε άλλες οδικές αρτηρίες, γιατί δεν είναι μόνο ΒΟΑΚ προφανώς. Έτσι. Χαίρομαι κύριε Κρυστοτάκη να σας απαντώ για τα έργα τα οποία εκτελούσαμε, εκτελούμε και θα εκτελέσουμε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. Ήδη το προηγούμενο έτος φτιάξαμε 12 χιλιόμετρα στον άξονα Αγία Γαλήνη Ηράκλειο και θα επανέλθουμε σε άλλα δύο σημεία τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού. Φτιάξαμε δηλαδή 12 χιλιόμετρα από Αγία Βαρβάρα μέχρι Αγία Γαλήνη τα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού αυτού άξονα. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε εργαζόμαστε για ένα έργο προϋπολογισμού 6,5 εκατομμυρίων το οποίο έχει επεμβάσει σε 17 σημεία από το Αρκαλοχώρι μέχρι τη Βιάνο, σε σημεία τα οποία ο άξονας Ηράκλειο-Βιάνος έχει καθιζήσεις, έχει κατολιστήσεις, έχει φθορές. Παραδώσαμε ήδη τον Ιούλιο του 2022 τον κόμβο των Κουνάβων και εργαζόμαστε στον κόμβο Πέριξ του Αρκαλοχωρίου, στον οποίο ελπίζουμε να παραδώσουμε τους επόμενους μήνες και το οποίο δικαιούται το Αρκαλοχώρι ως μια σεισμοπαθής περιοχή. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει τις περιβαλλοντικές μελέτες, κηρύσουμε απαλωτρίωση και διαγωνισμό για τον ισόπεδο κόμβο πεζών. Τα τελευταία τέσσερα έργα που αναφέραμε, δηλαδή το κόμβος των Κουνάβων, ο κόμβος του Αρκαλοχωρίου, ο κόμβος των πεζών και η αποκατάσταση 17 σημείων στο τμήμα από Αρκαλοχώρι μέχρι Βιάνο, μας δίνουν την αρτιότητα και την πλήρη λειτουργικότητα στο κομμάτι που συνδέει το Ηράκλειο με την νότιο-ανατολική του επαρχία και την Ιερά Πέτρα κατ' επέκταση. Δουλεύουμε εντατικά πάνω σε αυτά τα τμήματα και ελπίζουμε να έχουμε σύντομα καλά αποτελέσματα. Επίσης, παραδώσαμε το τμήμα Αστηράκης Τρούμπουλας στο δρόμο που οδηγεί προς το ορεινό Μαλεβίζι και το Μιλοπόταμο. Συμβασιοποιήσαμε το τμήμα Ηράκλειο Σύσαρχα, στο οποίο εγκαθίστανται τα μηχανήματα τις επόμενες εβδομάδες για την εκτέλεση αυτών της απόστασης του νέου δρόμου σε 2 έτη όπως προβλέπει η σύμβαση και ολοκληρώνουμε τη διαγωνιστική διαδικασία για την εκπόνηση των μελετών στα 2 άλλα σημεία από την περιοχή Κουμπέδων στον Αρόλιθο, δηλαδή περίπου μέχρι το κόμβο του Στρούμπουλου και από το Αστηράκι μέχρι τον Κυλιστό. Αυτό το έργο, το οποίο είναι αποκλειστικής διαχείρισης της περιφέρειας, θα βγάλει από την απομόνωση το ορεινό Μιλοπόταμο και το ορεινό Μαλεβίζι και θα συνδέσει περαιτέρω με άλλες μελέτες τις οποίες διεξάγουμε το Ηράκλειο με το Πέραμα, διότι μέχρι το Πέραμα και το Πάνορμο μέσω γαράζου γίνεται αυτός ο σχεδιασμός, σε έναν εξ ολοκλήρου ορεινό δρόμο ο οποίος θα σημάνει άλλη ποιότητα ζωής και ανάπτυξη για εκείνη την περιοχή. Είναι όντως μια σημαντική παρέμβαση συγκεκριμένη. Ακόμα περισσότερο με ένα πακέτο περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο προλάβαμε και διεκδικήσαμε από το Υπουργείο για έργα οδικής ασφάλειας, προβλέπεται κύριε Κρυστοτάκη το επόμενο διάστημα η διαγωνιστική διαδικασία για την αποκατάσταση της παλαιάς εθνικής οδού από το σημείο που
του Στρούμπουλου που ξεκινάει ο δρόμος προς Αστηράκη μέχρι και τα περιβόλια Ρεθύμνου, μήκους 60 χιλιόμετρων και άλλων σημείων της παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ το υπόλοιπα 11 εκατομμύρια από τα διατιθέμενα από το Υπουργείο θα διατεθούν στον επαρχιακό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Τώρα, όσον αφορά τα έργα τα οποία σχεδιάζουμε, ολοκληρώνουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες για να συμβασιοποιήσουμε 6 μεγάλα έργα τα οποία έχουν μεγάλους προϋπολογισμούς σαν μελέτες, αλλά τα οποία θα αλλάξουν τη μορφή της ποιότητας των υποδομών εδώ στην Κρήτη. Μιλάμε συγκεκριμένα για τα 8 χιλιόμετρα από τις Γούρνες Τεμένους μέχρι τα Σταυράκια, μέχρι τον κόμβο των Σταυρακίων. Σχεδιάζεται να γίνει ένας δρόμος όπως είναι αυτός ο οποίος προηγείται σε επίπεδο ασφάλειας μέχρι το Σταυρωμένο Ηρακλείου. Το επόμενο κομμάτι είναι η παράκαμψη των Μυρών και η παράκαμψη της πόλεως του Τυμπακίου. Η παρακάμψη των δύο πόλεων αυτών σε συνδυασμό με την βελτιστοποίηση της ποιότητας της διαδρομής μέχρι και τα Σταυράκια, μέχρι τον κόμβο Σταυρακίων, δίνει μία άλλη νότα ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσαράς. Οι μελέτες παράκαμψης Τυμπακίου και Μυρών, στην πράξη κύριε Χριστοτάκη, είναι το σημαντικότερο έργο οδικής υποδομής στην Μεσαρά και τμήμα του νότιου οδικού άξονα Κρήτης, ο οποίος θα ξεκινάει από Ρέθυμνο, θα περνάει από την Πάκη, θα συνεχίζει μέχρι τον κόμβο Αρκαλοχωρίου, θα περνάει Ιεράπετρα και θα καταλήγει Σιτία. Από το ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ σχεδιάζεται και η παράκαμψη της Σιτίας μέχρι Αγία Φωτιά, ναι, και η μελέτη αυτή αναμένεται να συμβασιοποιηθεί από το ίδιο έργο ΕΣΠΑ. Από το ίδιο έργο ΕΣΠΑ επίσης αναβαθμίζεται το τμήμα από Γούβες μέχρι Χερσόνησο, καθώς και το τμήμα από Χερσόνησο μέχρι Μάλια της Παλαιάς Εθνικής Οδού, το οποίο περνάει μέσα από τους οικισμούς και αφορά τόσο ζωτικά την ποιότητα παροχής υπηρεσιών αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Χερσονήσου. Στα πλαίσια του ίδιου εξορθολογισμού των υποδομών, η Περιφέρεια Κρήτης αναμένει να ολοκληρωθούν οι εργασίες υπογειοποίησης της ΔΕΗ, προκειμένου να επέμβει και να ασφαλτοστρώσει με νέα αντιολισθηρή άσφαλτο το κομμάτι από το Κοκκίνι Χάνι, από το Αρίνα το ξενοδοχείο, μέχρι περίπου τα όρια του οικισμού των Γουρνών. Αυτή είναι μια εύστοχη παρέμβαση, η οποία αναμέναμε και είχαμε ετοιμότητα να επέμβουμε ήδη νωρίτερα. Αλλά δυστυχώς τα έργα της ΔΕΙΑΧ καταρχήν και κατ' επέκταση της ΔΕΗ των υπογειοποιήσεων μας αποτρέπουν μέχρι στιγμή να κάνουμε παρέμβαση εκεί πέρα, διότι δεν θέλουμε αφότου παραδοθεί το έργο να αρχίζει ξανά να τεμαχίζεται η άσφαλτος για άλλες προγραμματισμένες εργασίες ευρύτερου ενδιαφέροντος. Ναι, προφανώς. Να σταθώ λίγο, επειδή μου αναφέρατε πάρα πολλά έργα, να σταθώ λίγο στο δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά. Εκεί πέρα είδαμε τι έγινε με την κατάρρευση ενός τμήματος του δρόμου το προηγούμενο διάστημα. Και νομίζω ότι μιλάμε για ένα σχέδιο, δεν είμαι γνώστης απόλυτος, αλλά μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο υλοποιήθηκε, που είχε μελετηθεί ως κομμάτι προηγούμενες δεκαετίες. Έτσι είναι, κύριε Χρυσοτάκη. Δεν θα μπορούσε να γίνει εκεί με αφορμή την υλοποίησή του ένας δρόμος σύγχρονος και ασφαλής. Κύριε Χρυσοτάκη, ο νέος δρόμος της Μεσαράς είναι έργο του Υπουργείου. Δεν εμπλέκεται η Περιφέρεια. Το Υπουργείο επενεύει, οι μελέτες ήταν παλαιές, υλοποιήθηκε υπό την βία της δικαιολογημένης καθυστέρησης αυτού του δρόμου. Η Μεσαρά δικαιούται μία σύντομη όδευση προς Ηράκλειο. Κατά την προσωπική μου κρίση δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψη οι εδαφολογικές συνθήκες, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν μελετηθεί εκτενέστερα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την προχειρότητα την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα. Γιατί είναι σαφώς καλύτερο από το παλαιό δίκτυο, αλλά δεν είναι αυτό που θα ήθελε η Μεσαρά. Προφανώς. Η Μεσαρά δικαιούται κάτι πολύ σημαντικότερο. Και όχι αυτά τα οποία την βασανίζουν πριν την Αγία Βαρβάρα και κάθε τόσο στο νέο δρόμο ο οποίος παραδόθηκε από το Υπουργείο μόλις πριν από 4 χρόνια. Κύριε Χριστοτάκη, η περιοχή της Μεσαράς ως
τροφός της Κρήτης, δικαιούται νερό. Η πρώτη μου έννοια από άποψη όχι οδικών έργων αλλά λοιπόν υποδομών στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ήταν, είναι και θα είναι το φράγμα της Πλατιώτισσας. Το φράγμα της Πλατιώτισσας δυναμισμού 18 εκατομμυρίων κυβικών μπορεί να ποτίσει όλη την περιοχή από το Ασίμι μέχρι τον Πύργο, περίπου 40.000 στρέμματα, 38 για την ακριβία αν θυμάμαι καλά, από το Τεφέλι μέχρι το Ασίμι, από τα Πρωτόρια μέχρι το Κεφαλάδο, το Χάρακα. Είναι μια περιοχή η οποία όταν ολοκληρωθεί το έργο της έμφραξης του φράγματος Πλατιώτισσας και η κατασκευή των δικτύων, όχι μόνο θα υδροδοτήσει αυτά τα χιλιάδες στρέμματα που σας είπα, αλλά από την συγκράτηση των υδάτων θα εμπλουτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα κατά τέτοιο τρόπο που θα πολλαπλασιαστεί η παραγωγικότητα αυτής της έφορης περιοχής. Τα οποία χάνονται σήμερα και πάνε να καταλήγουν στον κερατόκαμπο. Ακριβώς. Θα σας ρωτούσα με προλάβατε και θα έβαζα μέσα στην ερώτησή μου και το θέμα της εκτροπής του πλατή ποταμού, που είναι ένα άλλο σημαντικό έργο το οποίο και αυτό έχει μείνει στάσιμο. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Η Πλατιώτισσα έμεινε στάσιμη διότι διαπιστώθηκαν πριν την έμφραξη κάποια κατολισθητικά φαινόμενα τα οποία είναι κοντά στο σημείο εξόδου των υδάτων του κατά τα λοιπά ημικατασκευασμένου φράγματος. Έπρεπε λοιπόν αυτά να αντιμετωπιστούν. Στείλαμε το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο. Το Υπουργείο επιλαμβάνεται αυτών των θεμάτων. Διεκδικούμε ένα ποσό γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αρχθούν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες έμφραξης του φράγματος Πλατιώτισσας. Αφήνω το αρμόδιο Υπουργείο και τον πολιτικό μου προϊστάμενο τον κύριο Αρναουτάκη να ανακοινώσει τα καλά νέα όποτε αυτά έρθουν ή όποτε γίνει σωστό να ανακοινωθούν. Πάντως, αν θυμάμαι είμαστε όμως κοντά σε αυτή την υλοποίηση αυτού του αιτήματος και σας ξαναλέω, η προσωπική μου προτεραιότητα σε έργα υποδομών είναι το φράγμα της Πλατιώτισσας. Έχει μία ωριμότητα η οποία είναι αδικαιολόγητη για την διοίκηση και για τους πολίτες οι οποίοι θα απολαύσουν τα αποτελέσματά του να μένει στάσιμη. Είναι άδικο για αυτούς να πολεμούν για μία σταγόνα νερό. Γιατί κάτω, κατά περίοδους όπως και τη φετινή που δεν έχει βρέξει, μιλάμε για. Και φοβόμαστε, κύριε Χρυσοτάκη, θα ενταθούν τα φαινόμενα ξηράνσεως σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή όπως μας προειδοποιούν. Και εφόσον ξεκίνησε αυτό το έργο με τόση φαντασία και τόση δυναμική ήδη αρκετά χρόνια τώρα, είναι εσχήνη της δημόσιας διοίκησης να μην ολοκληρώνεται. Είναι έργο Υπουργείου, εμείς είμαστε εποπτεύουσα υπηρεσία, αλλά είναι η εστιασμένη μας έγνοια διότι λογοδοτούμε στους κατοίκους της Μεσαράς, στους κατοίκους του Δήμου Γόρτινα, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων για αυτό το θέμα. Πείτε μου και για τον Πλατή Ποταμό. Ο Πλατής Ποταμός, το φράγμα και η σύνδεση με το φράγμα της Φανερωμένης είναι επίσης έργο του Υπουργείου. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός περίπου 170 εκατομμυρίων για αυτό το θέμα και μία προοπτική μέχρι το 2030 της ολοκλήρωσής τους. Αυτό σας το μεταφέρω ως ενδιαφερόμενος συναρμόδιος φορέας. Λεπτομέρειες όμως περί τούτου μπορεί να δοθούν από το Υπουργείο αλλά και εμείς ως τοπικά ενδιαφερόμενοι πολιτικοί αρμόδιοι το παρακολουθούμε στενά. Έχετε όμως μια εικόνα λόγω της επικοινωνίας και της συνεργασίας. Το έργο αυτό θα προχωρήσει ουσιαστικά στο άμεσο μέλλον? Πρέπει να προχωρήσει, κύριε Χρυσοτάκη. Πρέπει να προχωρήσει. Οτιδήποτε σχετίζεται με το νερό πρέπει να προχωρήσει. Η Κρήτη έχει νερό, κύριε Χρυσοτάκη. Θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Χρειάστηκε, το φράγμα της Πλατιώτισσας είναι 18 εκατομμύρια κυβικά. Το φράγμα του Ποσελέμη είναι 28 εκατομμύρια κυβικά. Το φράγμα της Φανερωμένης είναι 18 εκατομμύρια κυβικά. Χρειάστηκε να μετρήσουμε για να οριοθετήσουμε την κήτη του Κοιλιάρη ποταμού που εκβάλλει στον αποκόρονα στο κρατικό πέλογος μεταφέροντας
νερό και λιωμένα χιόνια από τα Λευκά Όρη. Χρειάζεται λοιπόν να μετρήσουμε την κήτη του Κυλιάρη ποταμού, κύριε Χριστοτάκη, για να δούμε πού θα τον οριοθετήσουμε. Και βρήκαμε ότι ο Κυλιάρης ποταμός εκβάλλει 7,5 με 10 εκατομμύρια κυβικά στη θάλασσα την ώρα. 7,5 έως 10 εκατομμύρια κυβικά την ώρα εκβάλλει ο Κυλιάρης ποταμός από τον Αποκόρωνα. Φανταστείτε λοιπόν τη δυνατότητα του νερού την οποία έχει η Κρήτη σε σχέση με τις ανάγκες οι οποίες θα προκύψουν. Το νερό που κατεβαίνει από τον Ψιλορίτη. Ο πλατής ποταμός ρίχνει στο Λιβικό Πέλαγος κάθε χειμώνα 80 εκατομμύρια κυβικά. Ο Αναποδάρης άλλα τόσα. Θα έπρεπε να δίνουμε νερό και στα νησιά του Αιγαίου. Ακριβώς. Λοιπόν, ευθύνη μας, προοπτική μας, σχεδιασμός μας, υποχρέωσή μας. Θα ήθελα να σας πω λίγο και στο κεφάλαιο πολιτική. Και θα ήθελα να σας θέσω την εξής ερώτηση. Η θητεία της Περιφερειακής Αρχής ολοκληρώνεται φέτος, αφού τον Οκτώβριο στείνονται κάλπες για τις περιφερειακές εκλογές, αυτοδιοικητικές εκλογές. Όντας μέλος αυτής της ομάδας, τι βαθμό θα βάζετε σε αυτήν καταρχήν και αν θεωρείτε ότι επιτεύχθησαν οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή της θητείας? Κύριε Χριστοτάκη, είμαι αυτοδιοικητικός πολιτικός και μάλιστα πρωτόλιας θητείας. Έχω μία εκτίμηση μετά από 3,5 χρόνια εμπειρίας συμμετοχής στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή όπου με έχουν εκλέξει 2 φορές οι συνάδελφοί μου, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που με έχουν εκλέξει επίσης άλλη μία φορά και άλλη μία φορά επελέγει να συμμετέσχω σε αυτήν. Είναι 2 πολύ σημαντικές θεσμικές επιτροπές, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Οικονομική Επιτροπή, στις οποίες μετέχω αδιαλείπτως από την πρώτη στιγμή. Έχω μία εμπειρία από την οκτάμινη περίπου θητεία μου ως Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης των Τεχνικών Έργων στην Κρήτη. Μπορώ λοιπόν να σας μεταφέρω το ακόλουθο, ότι αυτή η αυτοδιοικητική ομάδα στην οποία ανήκω έχει πολιτική υγεία. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης το συγκρουσιακό πρότυπο το οποίο κατά τα λοιπά κατατρίχει και δηλητηριάζει την πολιτική ζωή ευρύτερων ή άλλων ομοειδών συνόλων στον τόπο μας. Αυτό δηλαδή το οποίο επιτυγχάνει ο Περιφερειάρχης Κρήτης και η κυβερνόσα παράταξη, με τη σύμπνοια φυσικά και τη συνεργασία και των λοιπών συναδέλφων από τις λοιπές παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι μία εργώδης σύμπνοια προς το καλό. Ο εχθρός του καλού, κύριε Χριστοτάκη, είναι το καλύτερο. Δεν μπορώ να έχω συγκριτική εικόνα σε σχέση με παρελθούσες θητείες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όσον αφορά όμως το παρόν, τα στατιστικά στοιχεία σε πανελλήνιο επίπεδο φέρνουν συχνά την περιφερειακή μας ομάδα και την περιφέρεια Κρήτης σε πρωτιές. Είτε απορρόφησης κονδυλίων, είτε οργανωτικής επάρκειας, είτε ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είτε λειτουργίας. Κρατήστε όμως με μία κουβέντα αυτό το οποίο σας είπα. Η πολιτική μας ομάδα έχει πολιτική υγεία. Είναι το σημαντικότερο. Είναι το πιο σημαντικό και δεν είναι και συχνά απαντόμενο στην αυτοδιοίκηση. Έχουμε δει διάφορα και σκηνικά και βλέπουμε, ναι, Παναγία μου. Εσείς θα είστε εκ νέου υποψήφιος με τον Σταύρο Αρναουτάκη? Η σοβαρότητα, κύριε Χριστοτάκη, λέει πρώτα ο κύριος Αρναουτάκης να ανακοινώσει ότι θα είναι ο ίδιος υποψήφιος στις επόμενες εκλογές του Οκτώβρη. Εφόσον το ανακοινώσει, θα επιθυμούσα να είμαι μαζί του, ναι. Αλλά αυτό υπόκειται στον ίδιο, εναπόκειται στον ίδιο και στην συλλογική απόφαση της αυτοδιοικητικής ομάδας την οποία συναπαρτίζουμε. Είχε γίνει
τουλάχιστον σαν πληροφορία το μεταφέρω, ότι είχε γίνει κάποια κρούση σε εσάς, είχε σαν πληροφορία, δηλαδή επαναλαμβάνω το έχω, μήπως μεταπηδούσατε στο πεδίο των εθνικών εκλογών ως υποψήφιος βουλευτής. Το έχετε αποκλείσει αυτό το σενάριο? Προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη, δεν ήγερα τέτοιο θέμα. Προσωπικά δεν ήγερα τέτοιο θέμα. Περιποιεί τιμή αυτή η αναφορά για μια τέτοια ενδεχόμενη επιλογή και σε μένα και σε οποιονδήποτε συνάδελφο της αυτοδιοίκησης αναφερόμαστε γι' αυτό, σε οποιοδήποτε πολίτη. Δεν εξέτασα ποτέ αυτό το ενδεχόμενο, γιατί θεωρώ ότι η αυτοδιοικητική ομάδα στην οποία ανήκω έχει μία εμπειρία και μία συνέχεια η οποία ενδεχομένως να προτάσει τη βούλησή μου. Την οποία προτάσει η βούλησή μου. Μάλιστα. Το δέχομαι. Και άλλωστε έχετε και ακόμα έργο να παράξετε, φαντάζομαι, στα αυτοδιοικητικά. Υπό τον όρο της επανεκλογής, υπό τον όρο της επιλογής του πολιτικού μου προϊσταμένου. Προφανώς, προφανώς. Τώρα, παράλληλα με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, έχουμε και τις εθνικές. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, η οποία βέβαια γίνεται στη σκιά της τραγωδίας στα Τέμπη. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο, κατά κάποιους τέλος πάντων, ότι αρκετοί ψηφοφόροι θα επηρεαστούν από αυτό το γεγονός. Πιστεύετε ότι μπορεί να δούμε εκπλήξεις στο τέλος από την κάλπη? Διακινδυνεύω κάτι το οποίο δεν ανήκει στο θεσμικό μου ρόλο, κύριε Χριστοτάκη, όμως επειδή είμαι πολίτης ο οποίος οφείλει να ενημερώνεται και να κρίνει τα περιβάλλοντα πολιτικά θέματα, θα έβλεπα το εξής. Η τραγωδία στα Τέμπη προκλήθηκε από άλλη μία δυσλειτουργικότητα του κράτους μας, της διοίκησής μας, της επιχειρηματικής μας προοπτικής, της μη εποπτευόμενης ή πλημελώς εποπτευόμενης λειτουργίας των μηχανισμών και της συνεπαγόμενης ευθύνης. Διότι τι είναι η πολιτική εν μέρη, κύριε Χριστοτάκη? Είναι πλέγουσα ροή πάνω σε διοικητικό υπόβαθρο, το οποίο καθοδηγεί, οραματίζει, αλλά και στο οποίο στηρίζεται. Αν λοιπόν το διοικητικό υπόβαθρο νοσεί, τότε η πολιτική ηγεσία δεν ελέγχει ή δεν προγραμματίζει ή δεν οραματίζεται. Αρκετές από τις θεσμικές τομές που είχε ανάγκη ο τόπος, κύριε Χριστοτάκη, τις υλοποιήσαμε υπό τη δαμόκλειο σπάθη της Τρόικα και των μνημονίων. Αυτό το οποίο δεν αφήσαμε τον Γιαννίτση να κάνει το 2001 στο ασφαλιστικό, κόστισε μέχρι τον νόμο Κατρούγκαλου 180 δισεκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Η μη θεραπεία του ασφαλιστικού μας από το 2001 μέχρι το 2016 κόστισε 180 δισεκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο. Και το σχέδιο Γιαννίτση προέβλεπε εθνική σύνταξη 700 ευρώ. Τώρα έχουμε 385, νομίζω. Λοιπόν, αρκετές άλλες τομές οι οποίες θα έπρεπε να είχαν γίνει δεν έγιναν ή έγιναν υπό τη βία την εξωτερική, τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν γίνονται και με μία ενδογενή πολιτική τόλμη και φαντασία, αλλά σειρώμενη από μία αδράνεια, ολιγορία και ημιτελή έμπνευση. Εγώ, κύριε Χριστοτάκη, κρατάω δύο στατιστικά. Πρώτον, ότι στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών έχουμε μείνει τελευταίοι με τη Βουλγαρία. Και δεύτερον, ότι στην κατάταξη του ΩΣΑ βγαίνουμε πέμπτη από το τέλος στα μαθηματικά. Αυτές οι δύο διαπιστώσεις είναι φοβερές για την καθίζηση ενός λαού ο οποίος μέχρι πριν από μερικά χρόνια θεωρούσε τον εαυτό του ως ένα περιούσιο, φέρελπι, έβελπι και προνομιούχο στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μας έχουν ξεperάσει όλοι οι εταίροι οι οποίοι εισήλθαν το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πνιγεί από τις παθογένειες μας. Η Κύπρος μας δείχνει το δρόμο με ένα άλλο μοντέλο διοίκησης και πολιτικής επάρκειας. Τι λοιπόν
Τι λοιπόν πρέπει να γίνει εδώ πέρα? Υπάρχουν κάποιες αναγκαίες τομές, διότι πια η αστική δημοκρατία και οι θεσμοί της, οι λειτουργικοί, έχουν γίνει, ελπίζουμε, κοινός τόπος από το πολιτικό σύστημα. Από το πάνω από το 90% του πολιτικού σώματος και συστήματος. Εδώ λοιπόν όλοι διαγωνίζονται για μία κεντρώα πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία με τη λεγόμενη κέντρο δεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη λεγόμενη προοδευτική συμπαράταξη. Και το ΠΑΣΟΚ με μία κεντρώα αυθεντικότητα. Ας καθίσουν λοιπόν μετεκλογικά, διότι θεωρώ ότι ο λαός θα τους δώσει μία συγκλίνουσα εντολή, να δουν ποιες τομές χρειάζεται η παθογένεια της αστικής μας δημοκρατίας προκειμένου να τις υλοποιήσουν χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη των εποπτικών μηχανισμών, αλλά με μια εμπνευσμένη αναδημιουργία της αστικής μας δημοκρατίας εκεί όπου τρέχουν τα υπόλοιπα έθνη της γης. Και με στόχο το εθνικό συμφέρον. Με στόχο, μα είναι, κοιτάξτε, είναι τρία βασικά πράγματα κεντρώα πολιτική. Παραγωγή, ισοκατανομή και λειτουργικότητα. Είναι τόσο βασικό αυτό το πράγμα. Τόσο δύσκολο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί. Μπορώ να ερμηνεύσω διάφορα. Έχω την τύχη, ξαναλέω, να ανήκω σε μια αυτοδιοικητική ομάδα με πολιτική υγεία. Και γιατί να μην είναι. Και βλέπετε μέσα ακριβώς, από αυτό το γιατί πρίσμα. Να μην είναι, λοιπόν, γιατί να μην είναι λοιπόν το κεντρικό πολιτικό στοίχημα σαν την περιφέρεια Κρήτης. Κύριε Χριστοτάκη, τόσο απλά, τόσο συνοπτικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να διαμορφώνει την κατάσταση και το κλίμα για το ΠΑΣΟΚ. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχετε αρνηθεί ποτέ ότι ανήκετε σε αυτό. Και ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε εσείς από την κοινωνία? Και θα ήθελα με αυτή την ερώτηση έτσι να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Χριστοτάκη, το πολιτικό κέντρο, γιατί περί τούτου πρόκειται, έδινε πάντοτε υπό τον Βενιζέλο, υπό τους Παπανδρέου, υπό τον Σιμίτη και τους μετέπειτα μία αναπτυξιακή εξωστρεφή για τη χώρα πολιτική, η οποία ήταν αντίποδας της συντηρητικής εκδοχής του πολιτικού συστήματος και η οποία στην πραγματικότητα μετέφερε με φιλοπροοδευτικούς και ισοκατανεμητικούς όρους τα ισχύοντα στο διεθνές περιβάλλον στην καθημάς Βαλκανική Ανατολή. Αυτή ήταν η δουλειά του πολιτικού κέντρου. Με εμπνευσμένες εξωστρεφείς ηγεσίες να μεταφέρει με όρους δικαιότερης ισοκατανομής και λειτουργικότητας και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εδώ αστικής δημοκρατίας τα γινόμενα στο εξωτερικό. Συντονιζόμενο πάντα με τις προοδευτικές διεθνώς κρατούσες συνθήκες. Είτε φιλελεύθερες λεγόταν στην αρχή του 20ου αιώνα, είτε κεϊνσιανές στα μέσα και στα τέλη του αιώνα, είτε νεοκεϊνσιανές και πλέον περιβαλλοντικά εποφελής στην σημερινή κατάσταση. Το καθήκον λοιπόν του πολιτικού κέντρου και όποιου επιθυμεί να καταλάβει με όρους ισχύος αυτή την θέση είναι η προσαρμογή και η αναδημιουργία των δεδομένων της ελληνικής δημοκρατίας σε σχέση με τα εξωτερικώς ισχύοντα κυρίως στις εταιρικές μας κοινωνίες με ένα πολιτικό οραματισμό ο οποίος θα μπορεί να πείσει τον ελληνικό λαό ότι αξίζει την εντολή του. Το ΠΑΣΟΚ του 13% του 1974 ήταν η μαγιά της νεότερης Ελλάδας. Δεν είναι λοιπόν θέμα οριακού διψήφιου ποσοστού, είναι θέμα θεσμικών τομών, προτάσεων και οραματισμού οι οποίες θα καταλάβουν ή δεν θα καταλάβουν την πολιτική ένταση του φορέα σε σχέση με την κοινωνία. Τι να πω, με αποστομώσατε με την τελευταία σας απάντηση, έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για το χρόνο σας και για την τιμή που μας κάνετε να εγώ σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα θέματα τα οποία νομίζω θα διαφωτίσουν τον κόσμο
έτσι, που θα μας ακούσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσοτάκη. Τιμή δική μου η απεύθυνσή σας. Διαθέσιμος. Ευχόμαστε πάντα το καλό και εργαζόμαστε όσο μπορούμε γι' αυτό.